Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Φωλήγανδρος και Παραλίου με τη Μαρίνα και τη Φωτεινή Καριστινέου. Επιστρέψαμε μετά από δύο εβδομάδες αποχής για λόγους οικογενειακούς και επαγγελματικούς, δικούς μου επαγγελματικούς. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε πάλι. Και πάμε να κάνουμε εκπομπή που το τελευταίο καιρό γίνεται λόγω με το εμποδίο. Μια, εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να παραβρεθούμε. Κάτι τα τεχνικά θέματα. Κάτι τεχνικά θέματα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν σου είπα τον παλιό κακό εαυτό μου. Ναι, ναι, σε παρακαλώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σας αφήσαμε στην 1η του Νοέμβρη και ήρθαμε 22. Από στις δύο εβδομάδες. Πιστεύω ότι τον αναπληρώσουμε τον χρόνο. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Και τα κενά. Θα πούμε, θα ασχοληθούμε λίγο με την επικαιρότητα, γιατί σταματήσαμε σε σημείο που συνέβαιναν Φαντικό. Πράγματα. Ναι, ήταν λίγο πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο πριν τις εκλογές. Θα πούμε ένα λεπτό μετά. Κοινωνικά θέματα που προέκυψαν τότε. Πριν από όλα αυτά, να σας πούμε πάλι ευχαριστώ. Εγώ θέλω να το πω, κάθε φορά θα το λέω. Στέλνετε και μηνύματα, δεν έχετε εκπομπή, δεν θα κάνετε εκπομπή, πότε θα κάνετε εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποδοχή, το λέω ξανά, και για την υποδοχή κάθε φορά. Και νομίζω ότι πλέον θα το πάμε πρόσκοπτα, εντάξει, πλην των ημερών, των εορτών. Θα το πούμε, υπάρχει, έχω και μια άλλη μια επαγγελματική υποχρέωση στις 6 του μηνός, 6-7-8 του μηνός. Είναι, γίνεται μια έκθεση στο κλάδο μου που μπορεί να συμμετάσχουμε. Δεν το ξέρω ακόμα, θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Στην άλλη εκπομπή θα το πούμε. Δηλαδή αυτό αν είναι, μετά όμως αν δεν πάρουμε μέρος, θα έγινε κανονικά η εκπομπή. Εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Δηλαδή αν δεν χρειαστεί να παρευρεθώ εγώ στην έκθεση, αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι, ότι η έκθεση θα γίνει. Δεν το κατάλαβα από Μαρίνα. Θα πάμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα χρειάζεται να είμαι. Αν δεν χρειάζεται να είμαι εκείνη τη μέρα, θα γίνει καλά η εκπομπή. Καλά. Κάνουμε τα εκπομπή. Ωραία. Εάν πας όμως, και αν βεβαίως είναι εφικτό, θα μας πεις και κάποια πράγματα. Εννοείται. Θα πούμε μετά στο πρώην κύριο και το γεγονός. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα. Δεν θα μείνουμε μόνο στα της επικαιρότητας, θα κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν. Θα πούμε όλα. Πρώτα απ' όλα όμως θα μας επιτρέψετε να ευχηθούμε. Να σας ζήσει το παιδάκι σας Γιώργο και Μαρία, ναι. Γιώργο Γαβάλα και Μαρία Καριστινέου. Ναι, μικρανιψάκι κι αυτό. Ναι, να είναι λοιπόν, γερό, να σας σκίσεις γερή, να το μεγαλώσει και να το χαίρεστε και να το χαίρεται και η αδερφούλα του. Κοριτσάκι από ό,τι κατάλαβα γεννήθηκε, να είναι γερή, καλότυχη και όλες τα καλά και ευλογίες του Θεού στο παιδάκι. Και επειδή με τον Γιώργο έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση, βέβαια και με την πέρα Μαρία, η οποία εξαγιστίας, ναι, Μαρία, με το, ναι, Μαρία είναι το πρώτο μας ξαδέρφου η κόρη μεγάλη, αλλά πέρα από αυτό με τον Γιώργο έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση, εμείς τον θεωρούσαμε φιλοαδερφό, αδερφό από καρδιάς και έτσι και λόγω συναισθηματικού δεσήματος. Έτσι, πολύ έντονων δεσμών τέτοιων και επειδή αποκαλούσε και τον πατέρα μας πατέρα και το έλεγε πολλές φορές, θυμάσαι, είσαι τυχερός και του λέει και που έχεις δύο κόρες και του λέει και ο μπάς, α, οι κόρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ορίστε λοιπόν, να και ο Γιώργος τον άκουσε ο Θεούλης, είχε την αρρωστιά του. Εντάξει. Και τους έστειλε να είναι ευλογημένος, να είναι γερά και τυχερά και όλοι εσείς, μαζί και να είστε πάρα πολύ καλά και για πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε ένα σχόλιο. Επιτέλους έβρεξε στο νησί μας. Από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα, δύο μέρες έβρεξε καλά. Όχι αυτό που περιμέναμε, αλλά ήταν ένα νεράκι για να ζωντανέψει η γη. Και μάλιστα μου είπε συγκεκριμένα ο Γιάννης Ολίδης, καλησπέρα Γιάννη, ότι κάτω από τις δροσιές έχουν αρχίσει και φτιάχνουν και χόρτα. Δηλαδή είναι ένα καλό αυτό. Ελπίζω να βρέξει κι άλλο και πολύ, γιατί το χρειαζόμαστε. Τι ωραία. Να τα λέμε και τα αγρότικα του τόπου μας. Βέβαια. Γιατί φέτος είναι μια από τις χειρότερες χρονιές για την αγροτική οικονομία, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Για την αγροτική παραγωγή. Λόγω της εργασίας. Δεν έχω τακτοποιηθεί ακόμα εγώ. Ξέρεις τι, έχω ένα θέμα τώρα, γιατί
Υπήρξε αυτό το τεχνικό με το μικρόφωνο. Ναι, και. Και λίγο εγώ είμαι. Ναι, έχω. Δεν έχει κάνει να κουνάς. Πού είναι αυτό. Όχι, εννοώ ότι. Μίλα αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο. Ακούγεται μια χαρά. Α, εντάξει. Έχω και το θέμα με τα μικρόφωνα. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα τις επικαιρότητες και να σχολιάσουμε τα. Να μην πούμε το σαν σήμερα. Να τα πούμε αυτά, είναι σημαντικά αυτά που έχουν γίνει σαν σήμερα. Γιατί θα πούμε και. Πώς το πρώτο από όλα. Ναι, παρόν. Φυσικά. Έχουμε τον ατυχή πόλεμο του 1897. Έτσι το διατυπώνουμε κομψά. Τον ελληνοτουρκικό. Ναι, τον ατυχή τον λέμε. Και με, ναι, ελληνοτουρκικό το λέμε μετά. Ναι, γιατί γράψαμε τη συνθήκη ειρήνης εκεί στη Κωνσταντινούπολη. Με την οποία βέβαια, ξέρεις, δεσμευόμαστε και τα βάλουμε και αποζημιώσεις πολεμικές στην Τουρκία κτλ. Χρέη ετών και αιώνων, τα οποία βαρύνουν τις πλάτες του ελληνικού λαού επί μακρόν. Τώρα, αυτό ήταν το ένα σημαντικό. Έχουμε πάλι, πώς είχαμε επιθυμάσει για τα ορεστιακά, είχαμε και τα γυμναστικά το 1907. Για το μάθημα της γυμναστικής, για την υποχρεωτικότητά του. Oh. Και πάλι στα προπύλα, νέα συλλαλητήρια κτλ. Έχουμε το δημοψήφισμα του 1920 για την επάνωδο του Κωνσταντίνου. Του... Ναι, ο Δημήτρης Ζάρης τότε πρωθυπουργός. Τώρα, έχουμε και το 1963 τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, του Τζον F. Κένεντι, Τζον Φιτζερόλντ Κένεντι. Τα γνωστά εκεί στον Ντάλλας, έτσι. Έχουμε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το γεγονός. Ναι, έχετε πολλά. Την εικόνα, ναι. Λοιπόν, έχουμε το 89 την οικουμενική κυβέρνηση, δηλαδή που συμφωνούν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ, ναι, για οικουμενική κυβέρνηση με τον ξενοφόντα Ζολώτα, βεβαίως, πρωθυπουργό. Και μαζί, βεβαίως, και ο Χρήστος Αντζετάκης, τότε πρόεδρος Δημοκρατίας, ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει τίποτα, ναι. Γιατί εντάξει το. Αυτά είναι τα πρώτα. Κοίτα, τα πρώτα τα γνωρίζω ούτως ή άλλως από την ιστορία, η οποία είναι και ο χώρος μου. Το τελευταίο το έζησα κιόλας. Ναι, μισθούλησα. Πρώτα. Ναι, είναι. Ξέρεις, έχει ζήσει ιστορικά γεγονότα. Είδες τώρα, μιλάμε για το 90, έχουν περάσει 34 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ένα ανάλογο σοκ, ξάφνιασμα, είχα και όταν είδα τους εαυτούς μας, μας είδα στις παλιές φωτογραφίες Φολεγάνδρου, α, ναι. Του 1997, ήταν νομίζω, το 1996 ήταν, δεν θυμάμαι, το, η μία χρονιά είχαμε πάει σύγχρονο και την άλλη ήταν αυτό το ράγιο. Το Φολεγάνδρου στο 97 ήταν σύγχρονο. Όχι, να το κλείσω και. Λοιπόν, ναι. Και συνειδητοποιώ ότι είμαι και στις παλιές φωτογραφίες. Για να μην μιλήσω για κάτι από τις αγκάλες τώρα. Παλιές φωτογραφίες, φωτογραφίες. Ναι. Θα θυμηθούμε και το τραγούδι της Φωτοψάλτη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στα καλλιτεχνικά είδα ότι σαν σήμερα έχει πει και είχε γεννηθεί η Σακελαρίου του. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Είναι αυτό τώρα το είδα εδώ που έκανα. Και πάμε λοιπόν να συνδέσουμε το γεγονό με τι δολοφονίε του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι με τι αμερικανικές εκλογές και την δυστυχώ. Για. Να το πούμε δυστυχώ με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Λέω δυστυχώ γιατί δεν προσωπική μου άποψη. Ένα λεπτό. Θέλει να δώσουμε και το συνδετικό κρίκο. Ναι. Ο ανιψιός του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο γιος του Μπόμπι, του Ρόμπερτ Κένεντι, θα είναι μέσα στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Μία περίεργη κυβέρνηση, ναι. Αν δεις τα στελέχη της. Τα είδα. Και ετερόκλητα και με ακραίες. Με ακραίες ιδέες και νοοτροπίες. Ιδεολογίες και, ναι. Τώρα θα δείξει. Το ποιος θα κυβερνάει αυτόν τον τόπο, επειδή το έχουμε ξαναπεί εμείς, ναι.
και με τον Elon Musk στην κυβέρνηση, μην έχεις και πολλές αμφιβολίες. Εγώ δεν έχω αμφιβολίες. Το θέμα είναι ότι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν αρχίσει και βαράνε καμπάνες. Εγώ αυτά για, για την βελτιωμένη σύνταξη τα έχω πει από αυτό το κανάλι, πέρσι. Από αυτή την εκπομπή. Τουλάχιστον πέρσι. 1,5 χρόνο πριν, μη σου πω και 2. Επειδή σας είχα πει ότι με έναν τρόπο είχα την ενημέρωση, μπορούσα να την έχω. Τώρα δεν έχω την ίδια με τότε προφανώς. Ναι. Γιατί έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Ναι. Αλλά και ο Ντόναλντ Τούσκ το επιβεβαίωσε ότι είμαστε πολύ κοντά και το φοβούνται όλοι. Αυτά τα οποία σας έλεγα εγώ 1,5 χρόνο πριν από εδώ. Διάβασα προχθές τις κανονικές φορές έχουν αρχίσει και Κοιτάξτε. Έχω ξαναπεί ότι εμείς εδώ πέρα δεν κινδυνολογούμε. Όταν ερχόμαστε να σας πούμε κάτι, το έχουμε ελέγξει πάρα πολύ καλά. Ούτε φιλοσοφούμε, αμπελοφιλοσοφούμε, για να το πω και αυτό. Είναι. Και θα επανέλθω σε αυτό, σε επόμενη εκπομπή, και θα πούμε και τα περί ευχαριστίας, δεν θα επεκταθώ τώρα. Όχι, όχι, δεν θα λόγω να συζητήσουμε. Ναι. Γιατί είχαμε πει κάποια πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Και θα μιλήσουμε και για την έλλειψη και για την υπερβολή και την έλλειψη του μέτρου και τα λοιπά, του Αριστοτέλη. Θα το συνδέσουμε με άλλα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όμως θα πούμε για το τι μέλη γενέστε. Δεν ξέρουμε, κυριολεκτικά δεν ξέρουμε να μας ξημερώνουν επάγγελμα. Ναι. Είδα τι συμβαίνει, τα βλέπετε κι εσείς. Τα ακούτε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα. Ας ελπίσουμε να... Πάντως να ξέρετε ότι... Κοίτα, θα πω κάτι. Σε αυτό εδώ το κανάλι, το οποίο είναι ένα κανάλι μικρό, αλλά έχει μεγάλη αξιοπιστία. Μικρό εννοώ σε μέγεθος, όχι σε ακροτήμα. Προσέχουμε πάρα πολύ τι θα φέρουμε, τι θα σας πούμε. Θα ήθελα να είχα διαψευστεί, να μην είχα επιβεβαιωθεί, θα ήθελα να μπορούσα να βγω και να σας πω πω. Τελικά όσα σας έλεγα ήταν... φόβη τη στιγμή. Ναι, ήτανε ο μεγιστοποιημένος μου φόβος. Και ναι, αυτό που λες. Ναι. Τι τα γιγάζωσε, γιατί φοβήθηκα, γιατί τρόμαξε, γιατί νόμιζα ότι κάτι θα γίνει. Αυτά μου λέγανε, αυτά σας έλεγα, όμως όχι, δυστυχώς. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα, δεν ξέρω τι που οθούνται όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ λαϊκό τρόπο, καλά ξεμπερδέματα, αλλά πραγματικά όχι. Γιατί είναι και ο πιο γλαφυρός τρόπος. Ναι, γιατί διάβαζε σήμερα σε ένα ειδησιογραφικό site ότι η εκτόπιση του βαλιστικού πυράβλου από την Ρωσία χθες στην Ουκρανία ήταν ένας τρόπος για να προετοιμάσει ενόψει της ανάληψης της Προέδρας από εκείνο. Να προειδοποιήσει τον Τραμπ ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας από εκείνο, ο Πούτιν, ναι. Ως προς τι. Προειδοποιητικά πειράζει. Ναι, ότι είμαι ισχυρός και πρόσκυψη. Θα απαντήσω. Ναι. Κοιτάξτε, και να πούμε και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε, όσο και αν είναι λιγότερο φύλαπρος κείμενος προς την Ουκρανία και όλα αυτά, ο Τραμπ για Αμερική, για την Αμερική, θέλω να πιστεύω ότι έχει. Κοίτα, γιατί ηλίθιος δεν είναι. Ξέρει ότι το προπύργιο, ότι πριν τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η Ευρώπη και μπορεί. Την Ευρώπη να τη θέλει, να μην την θέλει ισχυρή τόσο όσο. Ναι, ξέρουμε τώρα. Θέλει να είναι πιο ισχυρό στην Ευρώπη. Θέλει να είναι ισχυρότερο στην Ευρώπη, αλλά τη θέλει και ισχυρή την Ευρωπή. Γιατί δεν σημαίνει. Γιατί. Και είναι το προπύργιο του. Ναι, διότι το έχουμε δει και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αμερική μπήκε σε έτερο χρόνο στον πόλεμο. Σε έτερο χρόνο και ναι, όταν και πιέρω, όμως, κόσμο. Ναι. Αν είχε μπει νωρίτερα, το έχουμε πει. Βέβαια, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία, το έχουμε ξαναπεί από εδώ. Αλλά οι εκτιμήσεις των ιστορικών και των στρατιωτικών, όσων έχουν γνώσεις περί τα στρατιωτικά, είναι ότι αν η Αμερική είχε μπει νωρίτερα στον πόλεμο. Μπορεί να μην είχε και αυτή την εξέλιξη.
και σίγουρα δεν θα είχαμε αυτά τα μεγέθη καταστροφή. Καταστροφή στη μάνα. Ναι, απολειών κτλ. Ναι, γιατί η τεχνογνωσία της Αμερικής σχέση με την Ευρώπη και φυσικά, την Ευρώπη ήταν τεράστια. Φυσικά, φυσικά. Θεωρούσε ότι θα βγάλουμε πέρα από μόνοι μας και κάπως ίσως έτσι δεν και φανταζόταν τόσο, ότι θα ήταν τόσο εκτεταμένος ο πόλεμος και θα ήταν πιο ναι, ναι, ήταν τοπικός. Ναι. Είναι, είναι. Οπότε γιατί τώρα ξέρουμε ότι η στάση αναμονής κάποιες φορές δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη. Ναι, δηλαδή, καμιά φορά, συγγνώμη, καλύτερη άμυνα. Εννοείται, όταν είναι άρρωστο. Καλύτερη άμυνα ενίοτε είναι η επίθεση. Και αυτό το λένε όσοι γνωρίζουν, όσοι έχουν στρατιωτικές γνώσεις. Ναι, αυτό κάτι ανακαλύψει στο νου μου τώρα και για εμένα. Αλλά από την άλλη, θέλει και μία ψυχραιμία και θέλει και να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη. Δυστυχώς. Και όταν βγαίνεις να μιλήσεις ή να δράσεις, να έχεις τακτοποιήσει τα πάντα στα κουτάκια τους. Και αυτό δεν το λέω μόνο για να μιλήσω. Μετά όμως τη Χειροσύμα και το Ναγκασάκι, και μετά από 80 χρόνια προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας, τώρα πια η πόλη δεν είναι τόσο απλή. Και σίγουρα δεν είναι μόνο στα παιδιά των μαχών. Ναι, ναι, δεν κυρίως, είναι μόνο. Ναι, κυρίως όχι μόνο στα παιδιά των μαχών. Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος του γυρίσει το μυαλό, μπορεί να του γυρίσει τον κόσμο. Το μυαλό. Ναι, ναι, εννοείς, η δική του σκέψη, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα... Έχουμε τον Πούτιν, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, έχουμε τον... πολλούς. Το Ιράν, έχουμε... το Κιμ Γιονγκ Ουν, από τον Νετανιάχου και... στο... στην... Και έχουμε και τον Ούγκρο, ο οποίος ο πρόεδρος. Ναι. Ακόμη και κάποιος στο Ισραήλ με τη Γάζα. Προχτές βγήκε η Διεθνές Σύνδρομα Σύλληψης. Ναι, ναι, και όλο και περισσότερες χώρες το όχι, όχι, το δέχονται, το θέτουν σε ισχύ και το αποδέχονται και το. Γιατί όλα αυτά που θέτουν σε ισχύ. Όταν λες ο αλμός σταμάτα και συνεχίζει. Λοιπόν. Είναι πολλά τα θέματα και τις επικαιρότητες και είναι το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο πλαίσιο, το παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό και μετά έρχεσαι και στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα και βλέπεις βόμβες να σκάνε σε πολυκατοικίες που ότι μας όρισαν για το πανευρωπαϊκό χτύπημα. Πιο δυνατά καθαρά για να ακούγεις, γιατί είσαι μακριά από το μικρόφωνο. Βόμβες σε πολυκατοικίες να σκάνε που ετοιμαζόντουσαν για τρομοκρατικό χτύπημα. Άνθρωποι να χάνονται μωρά παιδιά και να αρχίσουν να ψάχνουν στους γονείς και τους συγγενείς για το πώς χάθηκαν. Άλλο τραγικό αυτό. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τρομοκρατία το έχουμε καταλάβει, υπάρχει. Ναι. Και βέβαια κανιβαλισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ανθρώπου προς άνθρωπο. Οπότε βλέπετε. Δηλαδή, όχι, τη μεγάλη εικότα, εικόνα. Εικόνα, καλά τα κάνεις. Τα εικότα, ναι. Όχι, και την κότα. Το οικός και το... Όχι, τα οικότα άλλο νομίζω. Το οικός και το αναγκαίο. Ναι, και την κότα, ναι, δεν ξέρω τι. Ναι, κι όμως η λανθάνουσα γλώσσα τα λέει. Την αλήθεια μου. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν, το μεγάλο ψηφιδωτό, το συνθέτουν οι μικρές ψηφίδες, οι οποίες είμαστε εμείς. Υπάρχει και το, ξέρεις, το χαρακτηριστικό κοινό εργοτέχνης που μικρές φωτογραφίες, έτσι έχουμε μεγάλη. Πόσο μικρές δεν δείχνουν. Όταν λοιπόν ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν ή έτσι όπως του παγορεύει έτερος κάποια πράγματα χωρίς να τα έχει εξετάσει και από τις δύο πλευρές ή χωρίς να περιμένει να δει και τις δύο πλευρές και ο ένας κανιβαλίζει εις βάρος του άλλου στο διαδίκτυο. Στα κανάλια, στο διαδίκτυο. Ναι, δηλαδή, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δηλωτικό και αποκαλυπτικό για τα ήθη και τους καιρούς, ο τέμπορα, ο μόρες. Και αυτά όλα συνδέουν και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, τι είναι μες στο σπίτι, στην οικογένεια, στην πολυκατοικία, στη γειτονιά, στην ευρύτερη περιφέρεια, πείτε το όπως θέλετε, ναι, στον Δήμο μάλλον, μετά στην περιφέρεια και πάει λέγοντας. Στη χώρα, στην Ήπειρο, στον κόσμο. Λοιπόν, θα σε διακόψω, θα βάλω μια αναταλία. Βάλε και θα σου πω ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε κάποιες απόρριες ανθρώπων. Όχι, αυτό δεν είναι αναταλία, είναι τελεία. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, θέλω να πω για εσύ. Ναι. Αλλά για τις απόρριες τις ναι. Συνολικές. Όχι, άσε να το τελειώσω. Συγγνώμη. Έχει δει
Είχαμε δύο σημαντικές απώλειες. Η μία ήταν ο Μανούσης Μανουσάκης, ναι, και ο άλλος ο Δημήτρης Σουσούρας, ο ψυχίατρος. Ναι. Και έβλεπα σήμερα μια δήλωση του, του κυρίου. Δεν λένε κύριο, ο συθεωρητής του συγχωρεμένου. Του Δημητρίου Σούρα. Του Δημητρίου Σούρα. Με το ονοματεπώνυμο. Που έλεγε στις συμπεριφορές παιδιών και ανθρώπων και έλεγε πίσω από κάθε παιδί ψάξει το γονιό. Τα λέμε και από εδώ εμείς και ας μην είμαστε στο. Ναι, οπότε θέλω να καταλήξω ότι αυτό το κομμάτι της ηθικής του σήμερα έχει βαθιά τις ρίζες του στον τρόπο που μεγαλώσαν τα παιδιά του σήμερα. Οι άνθρωποι του σήμερα, οι νέοι, οι τριαντάνοι, οι σαραντάνοι, αυτοί όλοι ψάξε βρες. Και φυσικά μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι μπαίνει και το κομμάτι της αποξένωσης και της απομόνωσης του ανθρώπου. Γιατί αυτά τα ρημαδάκια εδώ, που όλοι μας, κι εγώ έχω έναν ψηλό. Χαμογελάω. Γιατί... Μ' αρέσει που βάζεις το ψηλό. Ξέρεις... Κοίτα, δεν είμαι όλη μέρα με ένα κινητό γιατί είμαι πολλές ώρες απασχολημένη με δουλειά. Δεν προλαβαίνω, δεν πρέπει να έχεις 8 ώρες. Αλλά και εγώ, αλλά αυτό που αποφεύγω να κάνω είναι να μπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάσω και πόσο μάλλον να κατηγορήσω ή να σκίσω ανθρώπους. Δεν μου αρέσει. Αν θέλει κάποιος να μου πει κάτι, ας έρθει να μου το πει στα μούτρα μου. Και ειδικά σε ανθρώπους όπως είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν ξέρουν. Ένα λεπτό. Έτσι, να μιλήσω με ανθρώπους που δεν γνωρίζω, ούτε τους έχω καν και ειδικά, και ειδικά, όταν απέναντι, αυτό λέμε γενικότερα, κάποιοι δεν ξέρουν ποιον έχουν και απέναντί τους. Αλλά όταν βλέπεις ότι ο άλλος βγαίνει με το ονοματεπώνυμό του και με τη φωτογραφία του, δηλαδή δηλωτικά στοιχεία, δεν έχει να κρύψει κάτι. Αλλά και έτσι ακόμα θα έπρεπε να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Αλλά και ακόμα και αυτό να μην μπορούμε να το μάθουμε, να το διερευνήσουμε, πρέπει εμείς οι ίδιοι να βάζουμε όρια στους εαυτούς μας. Δηλαδή ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Να κρίνω εγώ τη Μαρίνα γιατί αυτό το βάλε εδώ και όχι εκεί, όταν εγώ επανειλημμένος ή έστω μία φορά το έχω κάνει και βάζω αυτό εδώ αντί για εκεί, είναι τουλάχιστον υποκρισία και φασισμός ή είναι δηλωτικό, ας το διατυπώσω έτσι, ευάλωτου ψυχισμού, έλλειψης ισορροπίας. Εγώ θα έλεγα ότι λοιπόν, καλό είναι κανείς να μην γίνει τον άλλον και να μην γίνει σε αυτά τα... Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατηγορεί, να βρίζει, να μιλάει, δεν ξέρεις που να έχεις απέναντί σου. Αν και δεν ξέρεις το έργο αυτού του ανθρώπου. Αν θέλεις να πεις κάτι, πάρ' τα πόδια σου, τα μούτρα σου και το σώμα σου και το κορμί σου και φέρ' το απέναντι στον άλλον και πες τα φάτσα μόστρα. Ντόμπρα. Ναι. Αυτό είμαστε. Εν τω μεταξύ, κάποιοι λαμβάνουν τη σιωπή ως αδυναμία. Εγώ συχαίνομαι να μιλάω και στο τηλέφωνο. Δηλαδή και το τηλέφωνο και το αυτό. Το συχαίνομαι. Νομίζω ότι δεν έχω επαφή με πραγματικό πλάσμα. Δηλαδή, σαν μιλάει και το AI. Να βάλω ένα AI, να μιλήσει, να απαντήσει, να απαντήσει. Και κάποιες φορές κάποιοι εκλαμβάνουν την σιωπή ως ενοχή, ως αδυναμία. Δεν είναι έτσι. Είναι η σιωπή της έλλειψης χρόνου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι όπως είμαστε εμείς, εδώ, οι οποίοι έχουν την παρησία να βγαίνουν μπροστά, να μην κρύβονται και να διευκρινίζουν κάποια πράγματα. Δεν λέω να απολογούνται οι ένοχοι, έτσι. Ναι. Δεν λέω δίνουν εξηγήσεις, γιατί και αυτό στους ενόχους εμπίπτει, έτσι, στην ενοχή μου. Όχι. Αλλά διευκρινήσεις και ξέρεις, το άλλο είναι ότι δεν μπορείς να αφήνεις κανέναν, μα κανέναν όμως, κανένας από εμάς, δεν επιτρέπεται να αφήνει τον οποιονδήποτε να καπηλεύεται γεγονότα, καταστάσεις κτλ. Και να προσπαθεί να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Έχω τους λόγους για τους οποίους το λέω αυτό και επειδή ξέρω ότι κάποιοι βλέπουν αυτήν την εκπομπή συγκεκριμένη. Ξέρετε, κάποια πράγματα λαμβάνουν τις απαντήσεις τους σε έτερο χρόνο για συγκεκριμένους λόγους. Τις λαμβάνουν όμως. Λοιπόν, και
όσον ούπο. Λοιπόν, αυτό θα τα αφήσουμε εδώ. Απλά θα ήθελε. Και βέβαια αυτό για πρώτη φορά δεν αφορά στα δυσκολεγάντρα, έτσι να το διευκρινίσουμε έτσι λοιπόν. Αλλά. Ναι, όχι. Αλλά όχι όμως αυτό που λέμε τώρα, γιατί το ξέσχισμα στο Facebook και σε όλα αυτά. Το έχουμε δει να είναι επανειλημμένο και στον τόπο μα. Στι συζητήσει, δηλαδή. Μπαίνω μέσα που μου λες τι βλέπεις και βλέπω ερωταπαντήσεις. Ερωταποκρίσεις. Ναι, εγώ μέσα μιλάω και βγάζουν τα αποθυμένα μας, τα λέμε όλα δημοσίως. Γιατί, αν θέλω να σου πω κάτι και να τσακωθούμε για κάτι, ας βρεθούμε. Και ειδικά στο νησί. Και ιδίως στον τόπο απάνω που είναι 10 νοματάκια και μπορούν να συναντηθούν οποιαδήποτε στιγμή, μπορούν να βρεθούν και να τα πούνε όλα και να σκοτωθούν και να βριστούν και όλα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω εγώ. Εμένα αυτά που έχεις εσύ με τον διπλανό σου, δεν έχει νόημα. Εμένα πάλι ξέρεις τι με... Με φαίνει σε δύσκολη θέση. Όταν πρέπει να βγω και να συστηθώ, αισθάνομαι άβολα. Δεν δηλαδή, θα... όχι. Ξέρεις, πας με αγαθή προαίρεση, πλησιάζεις ανθρώπους, την ισχυρά βοηθείας, και όταν μετά τα πράγματα έρχονται κάπως και πρέπει και πρέπει να υποστείς την ύβρη, τα υβριστικά σχόλια, τα οποία αποτελούν και ύβρη, βεβαίως, έτσι, και είσαι αναγκασμένος, τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου, να πεις αυτό το «Βρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ». Δηλαδή, όχι Μαρίνα, όταν σε φέρνουν στο περαιτέρω, πρέπει και να βγεις και να πεις και ποιος είσαι και να δείξεις, μάλλον να δείξεις ποιος είσαι, με αποδείξεις όμως, έτσι, στοιχεία. Είναι και αυτή η διαστροφή του επαγγελματίου. Λοιπόν, ναι, είμαι αυτός, έχω κάνει αυτό, κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Και με αποδείξει το γραφικό υλικό. Ξαναλέω τώρα, αυτό δεν αφορά το νησί, έτσι. Ναι, όχι. Μάλλον για αυτό δεν νομίζω. Όχι, δεν έχει να κάνει. Αλλά. Ξέρεις. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ. Λοιπόν, όχι. Ένα μήνυμα το οποίο ήθελα να περάσει για τους συγκεκριμένους αποδέκτες, το αφήνω εδώ. Λοιπόν. Έχεις να πεις κάτι για μια... Ναι, αλλά αυτό ακριβώς πήγα να πω. Λοιπόν, μη θολώνετε το φως της ψυχής σας με μικρότητες. Βγείτε από το πλαίσιο και δείτε αλλιώς. Δείτε το φως της αγάπης και αναγνωρίστε και στον άλλον το ότι είναι καταβγασμένος από το φως της αγάπης και αυτός και της αλήθειας. Και επίσης μάθετε να δίνετε χρόνο στους ανθρώπους. Αυτό το οποίο δεν μπορείτε να τους δώσετε, όχι, δώστε τους το με έναν άλλο τρόπο. Αφήστε τον χρόνο, αφήστε χρόνο στους ανθρώπους. Δηλαδή, κάποιες φορές κατηγορείς κάποιον και του λες, είσαι αυτό. Να, βλέπεις, δεν απαντάς. Δεν ξέρεις γιατί δεν μπορεί να σου απαντήσει. Μπορεί να μην μπορεί. Να μην σε θες, αφήστε του χρόνο. Ακόμα λοιπόν. Και οι κατηγορούμενοι παίρνουν προθεσμία. Ναι, επειδή είναι και σκεφτά. Ναι, καταλαβαίνετε. Δίνουμε χρόνο για την απολογία τους. Αν και να το τονίσω ότι, επειδή μιλάμε για δεν υπάρχει τέτοιο θέμα εδώ πέρα. Όχι, αλλά θέλω να σου πω για τον χρόνο που λέμε. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και εκεί. Δεν τους βάζεις το μαχαίρι στο ναι. Τώρα θα μου τα πεις όλα. Όσο νούπω. Λοιπόν, και προσέχετε λίγο τη φρασεολογία σας στο διαδίκτυο. Όταν γίνεσαι προσβλητικός, όποιος από εμάς γίνεται προσβλητικός, μέσω του λόγου, δεν γίνεται προσβλητικός για τον άλλο. Όχι, αυτοχαρακτηρίζεται αρνητικά, προσβάλλει τον εαυτό του. Το λέω αυτό. Και ξέρεις τι άλλο, με ενοχλεί πάρα πολύ Μαρίνα. Και θα το πω. Με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για να μην βρεθούν εκείνοι υπόλογοι, γιατί είναι οι ίδιοι ενοχικοί. Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει αυτούς τους ίδιους και να δούμε τι θα κάνουμε αυτό. Αυτό θέλει δεν λίγο άλλη διαχείριση. Ναι, εντάξει δεν είναι. Άλλη διαχείριση. Λοιπόν, εμένα τώρα
Όμως, με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ ναι, να μιλήσω για έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, η οποία κινείται στον χώρο του φωτός της αγάπης και της αλήθειας. Τέλος πάντων, φαντάζομαι, γιατί απόψε μιλήσαμε κιόλας, επικοινωνήσαμε μέσω μηνυμάτων, να την έχουμε και κοντά μας, με έναν τρόπο, όποιον τρόπο, μακάρι να είναι πάλι και εκείνη διαζώσιση για να την καλοσκαμίσουμε. Μιλάω για την Κυριακή τη Δράκου, αυτή τη σπουδαία λογοτέχνη, άνθρωπο, αγωνίστρια, ειρηνίστρια, ακτιβίστρια της ειδή, τι να πω. Α, ναι, και να πω ότι είναι και δική μας, με έναν τρόπο, γιατί είναι και εκτός από όλα αυτά, και να ασχοληθείτε με τον χορό και όλα αυτά θα πούμε, η οποία βραβεύεται, θα πω πρώτα αυτό, την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, για το έργο της. Είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, ξεκινά από αυτό, γιατί το θεωρώ και το πιο σημαντικό, να πρώτα αυτό, το στοιχείο της ανθρωπιάς, της ανθρώπινης υπόστασης. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα, έχει, πρώτα απ' όλα, είναι γλυκύτατη. Έχει μία ζεστασιά στην απαγγελία των ποιημάτων της, άμα τη θέλετε βρείτε στο διαδίκτυο να απαγγέλει τα ποιηματά της. Θα διαβάσω το βιογραφικό της για όσους δεν τη γνωρίζετε, για να σας τη συστήσω εγώ από αυτή την εκπομπή. Αναζητήστε τα βιβλία της στο διαδίκτυο, θα σας τα πω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με την πένα του σε ταξιδεύει. Τώρα έχω να σας πω τι έχω κάνει, τι έκανα σήμερα, επειδή είχα μία ένταση λόγω, να, αυτά τα οποία είπαμε πριν μου δημιούργησαν ένταση. Τι έκανα λοιπόν εγώ, για να το πω, βρήκα στο διαδίκτυο, Google, να το πω έτσι, ένα βιντεάκι με την Κυριακή τη Δράκου, η οποία απαγγέλει ένα ποίημα της, με αυτή την πολύ χαλαρωτική φωνή της, έκλεισα τα μάτια μου, αφέθηκα στην απαγγελία της. Ηρέμησες. Ναι. Και παρόλο που και εκείνη ήταν σε έναν εξωτερικό χώρο, πολύ όμορφο, έτσι, εξοχή κτλ. Εγώ, αγαπητή κυρία Δράκου, έκλεισα τα μάτια μου και φαντάστηκα άλλες εικόνες από το νησί μου. Με πήγατε όμως εκεί με τη φωνή σας και με την ποιησή σας. Λοιπόν, Κυριακή Δράκου είναι Ελληνίδα της Κύπρου, Κυπρή Έλληνη. Σπούδασε φυσική αγωγή, πρώτα απ' όλα γεννήθηκε και ζει έτσι στην Κύπρο. Σπούδασε φυσική αγωγή με ειδίκευση στον χορό. Κατάλαβε τι σου είπα. Εργάζεται ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής στη μέση εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση του Global College, όπου και πρότευσε. Η πρακτική της, αυτό είναι τώρα, αφορούσε τη διδασκαλία χορού και τη σύζευξή του με όλες τις τέχνες. Πόσο κοντά μου την αισθάνομαι και γι' αυτό. Λοιπόν, είναι διακεκριμένη εμψυχώτρια, εκπαιδεύτρια αξιών. Κατάλαβες γιατί μιλήσαμε. Να, κατάλαβες γιατί μιλήσαμε για το φως της αγάπης της αλήθειας. Αγάπησε και προωθεί τις αξίες ζωής και τα θετικά συναισθήματα, δίνοντας έμφαση στην ειρήνη. Το υπέρ του αγαθό μαζί με την υγεία. Για μένα. Οργανώνει ειρηνικές δράσεις εμπλέκοντας φορείς και άτομα από όλο τον κόσμο. Οι τέχνες αποτελούν κομμάτι της ζωής και της ψυχής της. Και πόσο φαίνεται αυτό, μου επιτρέπετε τον σχολιασμό, κυρία Δράκου. Ιδιαίτερα έχει εγκριθεί στον χορό, στη ζωγραφική και στην ποιήση. Ασχολείται ενεργά με τη συγγραφή και τον πολιτισμό. Για το λογοτεχνικό της έργο και την εν γέννη προσφορά της στην παιδεία έχει πολλάκις βραβευτεί και διακριθεί, άλλη μια φορά θα γίνει αυτό και την εκεί, και διακριθεί με πρώτο παγκόσμιο βραβείο από έγκριτους φορείς.
Με την ποιητική συλλογή Σονάτα Καρδιάς κέρδισε το βραβείο Τερψιχώρη στον 4ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης Καπαπικαβάφης 2018. Έτσι. Ναι. Εγώ το σήμερα το ποιημά μου θα είναι σκοπικό. Πώς μου άρεσε. Και σήμερα το ποιημά μου θα είναι για αγάπη των πάντων. Τελικά είναι και το ζητούμενο. Να, το οποίο τελικά είναι η αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη, αποδέχεσαι τον άλλον. Και όλα αυτά τα κακό κείμενα στα οποία αναφερθήκαμε θα εκλείψουν ως διαμαρτυρίες. Υπάρχει αγάπη και συγχώρεση. Μα η αγάπη εμπεριέχει τη συγχώρεση. Η αγάπη εμπεριέχει όλα τα θετικά συναισθήματα. Είναι το υπερώνυμο και όλα τα άλλα. Δεν μπορεί να αγαπάω εσένα μόνο και δεν αγαπάω και δεν συγχωρώ ναι. τον πλανό σου. Και όλα πρέπει να μπαίνουν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Ναι. Και εμείς από αυτήν την εκπομπή έχουμε γίνει πολλές φορές έτσι καυστικές και τα λοιπά. Και έχουμε αλλά κρίνουμε πρακτικές. Οι οποίες από... με την πρόθεση όμως από την πλευρά του. Ακριβώς από την πλευρά του. Είναι δηλωτικές απουσίας της αγάπης. Αλλά η πρόθεσή μας είναι πάντοτε θετική. Γιατί εκπορεύεται από την αγάπη μας για τον τόπο μας, για τον συνάνθρωπο, για τα ζώα, για το περιβάλλον, για τον πλανήτη. Για όλα. Δηλαδή, για τον πλανήτη ολιστικά. Γιατί για εμάς δεν είναι μόνο τα σκυλιά, τα γατιά, τα πουλιά, μιλάμε για τα ζώα, ή μόνο οι άνθρωποι. Είναι όλοι. Και έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε συνοδοιπόροι όλοι σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη ζωή. Και έτσι θα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, να πω βέβαια στην κυρία Δράκου ότι της ευχόμαστε, την αγαπητή Κυριακή Δράκου, της ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, ολόψυχα, ολόθερμα, να είναι γερή, δυνατή και τόσο δραστήρια πάντα, γιατί τέτοιους ανθρώπους ο κόσμος τους χρειάζεται για να τον κοσμούν, αλλά και για να τον κρατούν ζωντανό. Είναι αυτοί οι πολεμιστές της ειρήνης, οξύμορο, αλλά για να δώσω την έμφαση, στρατιώτες της αγάπης. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουν να είμαι εκεί. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο μόνο μπορεί να μην είναι Κυριακή στην πράβευση της κυρίας Δράκου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μιλήσουμε με την Κυριακή Δράκου σε έπερο χρόνο. Έχουμε να πούμε πολλά. Άνθρωποι, είπαμε, σε αυτές τις καρέκλες κάθονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά να επιδείξουν έργο σημαντικό, το οποίο αφορά στον κόσμο, άρα αφορά και τον κόσμο. Σήμερα είδες τελικά, αργήσαμε να αρχίσουμε, μόνο στην παλιά μας ώρα πατήσαμε, ακόμα έχουμε χρόνο, εντάξει, ναι, γιατί και η προηγούμενη εκπομπή είχε πολλά και ενδιαφέροντα σας θέματα, πει, ναι, και όσοι παρακολουθήσετε, το διαπιστώσατε. Τι ωραία, σήμερα δεν έχουμε αναταράξει. Πάει καλά αυτό. Ναι, έτσι φαίνεται. Έχω γραφτάσει, εντάξει, όλα καλά. Ευτυχώς, ευτυχώς. Να μπούμε σε μια κανονικότητα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και όπως πρέπει. Ναι, ωραία, πραγματικά και ετοιμάστε. Σε επόμενες εκπομπές θα έχω και καλεσμένους. Ναι, εντός και εκτός στούντιο. Ναι. Ναι, θα μιλήσουμε και θα συνοηθούμε. Τώρα πολλά. Έχουμε και το θέμα με το Skype, έτσι. Αν μας ακούει ο Δημήτρης, ο επικεφαλής του κανάλι, ο Δημήτρης, ο Πετρόπουλος. Όχι, του ευχόμαστε να είναι καλά πια. Ναι, εντάξει. Και πρέπει να συντονιστούμε. Και να συντονιστείτε εσείς για να δείτε πώς και τι. Γιατί το θέμα του Skype και κάποια άλλα τεχνικά πρέπει να λυθούν. Γιατί έχουμε πολύ και πολύ σημαντικό υλικό, δηλαδή πολύ σε ποσότητα και σημαντικό υλικό και σε ποιότητα να σας δείξουμε πράγματα τα οποία μας έχετε ζητήσει, πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να φέρουμε εδώ,
Ναι, είναι και αναβάθμιση της εκπομπής, την οποία σας έχουμε υποσχεθεί. Και κάθε φορά. Κάτι γίνεται. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Νομίζω ότι θα στρώσουν, δηλαδή θα περάσει το. Γιατί. Ήταν ένα φεγγάρι σε εισαγωγικά περίεργο αυτό. Εντάξει, συμβαίνουμε, η ζωντανή εκπομπή είμαστε. Άνθρωποι που δεν είμαστε επαγγελματίες και το έχουμε πει και άλλες φορές. Δυστυχώς για την εκπομπή βασικά. Πολλές φορές οι υποχρεώσεις μας τραβάνε. Θα πω κάτι. Εάν όμως λυθεί το θέμα της τεχνικής υποστήριξης, θα μπορούσαμε να έχουμε παρουσία εδώ, με έναν τρόπο. Αλλά ήρθαν πραγματικά και για τον Δημήτρη του Μετρόπουλου κάπως δύσκολα τα πράγματα και για εμάς και δεν συνέπεσαν οι χρόνοι μας. Θα το οργανώσουμε αυτό. Ξέρεις, είμαστε όλοι καθημερινότητα. Ναι, η καθημερινότητα είναι σκληρή. Όλοι είμαστε στο τρέξιμο και όλοι είμαστε. Το χρόνο. Και. Όχι, πραγματικά είναι τόσο ωραία αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Και, δηλαδή, σας το λέω κάθε φορά. Και τόσο ενδιαφέροντες άνθρωποι και τόσο ωραία πράγματα και που θέλω πάρα πολύ να τα δείτε, να σας τα δείξουμε με τους συνεργάτες της εκπομπής. Εντός και εκτός στούντιο, όπως είπα, και στο πνεύμα των εορτών, αλλά και επί της ουσίας πράγματα άλλα. Οπότε, ναι, ανυπομονώ, εντάξει, ανυπομονούμε. Να τα μαζέψουμε, να τα φτιάξουμε, να πω κάτι, λίγο πριν έρθω εδώ, δηλαδή, γιατί είμαστε, κοιτάξτε, επειδή ακριβώς δεν είμαστε επαγγελματίες και έχουμε. Είμαστε και μία ομάδα ανθρώπων με τους, οι οποίοι συνεργαζόμαστε, δηλαδή τόσο από εμάς εδώ μπροστά. Έχετε ακούσει και ονόματα, έχετε δει και κάποια άτομα εδώ. Και όλο κάτι, είμαστε πολλοί, αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι η εργασία μας αυτή και δεν έχει την προτεραιότητα, δεν μπορούν να συμπέσουν οι χρόνοι μας και πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος και νομίζω ότι μόλις θα λυθεί το θέμα του τεχνικού, θα μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, εδώ πέρα τη Φανή, την Κατερίνα, την Τζέσικα. Μέσω Skype. Ναι, για να κάνουν τις, ξέρω, τη στήλη, την ενημέρωση, αυτά. Και να βγάζουμε και τους καλεσμένους μας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επειδή θα έχουμε και ζωντανές συνεδέξεις. Όχι, συγγνώμη, με φυσική παρουσία το ποσοστά. Ένα θα σου πω. Μας περιμένουν αγαπημένοι μας, έτσι. Ο Μιχάλης, η Ερμίνα, δεν θα πω επιθέτα, όχι, ξέρουν. Άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, άνθρωποι από τον επιστημονικό κόσμο. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι το κοινό σημείο τους, για κάποιους από αυτούς. Και άνθρωπους που είναι και άνθρωποι που δεν είναι βέβαια. Και άνθρωπους που έχουμε χρωστά με κάποιες συνεδέξεις με τρία άτομα από το νησί. Α, εννοείς από. Ναι. Όχι από καταγωγής από το νησί, που μένουν στο νησί και έχουμε πει ήδη να κανονίσουμε και δεν είχε γίνει για τεχνικούς λόγους και. Ναι, και. Αναφέρεσαι συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι κεφάλαια για τον τόπο, ναι, για την πολιτιστική. Και περιμέναμε να ενημερώσουμε και δεν προχωρήσαμε. Μεγαλύτερους και νεότερους, ναι. Με διάφορα θέματα. Και έχουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι πράγμα σε την άλλη μεριά. Ναι, να δούμε τώρα. Και μια και επειδή είμαστε και το Φολέγανδρος, να σας πω, το ξέρετε ενδεχομένως, ότι τα δύο δρομολόγια του πλοίου Διονύσιος Σολωμός θα είναι εκτέλεστα αύριο και μεθαύριο. Λόγω καιρού. Ναι. Λόγω καιρού. Είναι απαγορευτικά. Τώρα, πώς εκ προημίου προκύπτει αυτό, δεν το ξέρω, να σου πω. Για να κοιτάξω, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, οπότε. Γιατί. Και να δεις. Λένε για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Καλά, καλύτερα. Είναι και η κομμένη κίνηση, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει ζήτηση του δρομολογίου λόγω χειμώνα. Ναι. Οπότε ο άλλος λέει να βγάλω ένα καράβι μεσοπέλαγα, με ένα θαλασσοπυρού, να πάρω το τίποτα, άστο καλύτερα, θα μαζευτώ να πιω πολλά για μέσα εβδομάδα. Είναι μια στάση κι αυτή. Νιώθετε. Ναι, είναι αυτό που κάνουν. Το σκέφτονται έτσι, σου λέει, γιατί αφού μεθαύρο. Έτσι κι αλλιώ αυτοί που είναι να πάνε θα πάνε και μεθαύρο. Δεν θα το πάνε με άλλο πλοίο, δεν υπάρχει άλλο. Ενώ θα πάνε και Τετάρτη, δεν υπάρχει άλλο πλοίο για αυτό το νησί. Οπότε, γιατί να κάνουμε τρία, κάνουμε ένα. Το θέμα είναι ότι. Περίμενα μήπω έρθει εδώ ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε κάνει μια συνέντευξη. Δεν νομίζω. Πώ θα έρθει. Κορυμπώντα. Γι' αυτό σου λέω ότι η λύση τώρα, το τεχνικό θέμα που πρέπει να το βρούμε με τον Δημήτρη, είναι για να μπορέσουμε να.
Ναι, έχουμε... αλλά ειδικά για. Επειδή στους καλεσμένους μας, εμείς προσφέρουμε και αυτό ναι, το, ναι, το ναι, καλώς κάνουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει σε αυτό το άτομο να δώσουμε. Θα το βρούμε και αυτό. Θα το βρούμε. Και χρωστάμε και στο, και στο Μιχάλη τον Μαρινάκη. Εκείνος θα ξανά. Ναι, εκείνος είναι εδώ πέρα, μα είναι εδώ. Στην τώρα, εκείνος θα ξανά. Ευτυχώς πλέον μένει μόνιμα Ελλάδα, ε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. Είμαστε μάλλον του Γούρτου, γιατί ήθελε να έρθει η Ελλάδα, οπότε μάλλον ας θεωρήσουμε ότι είμαστε στο Γούρτου. Ναι. Ναι, αυτό είμαστε. Ας φέρουμε και σε κάποιον τύχη, με γιατί... με φιλοζωικά αισθήματα, με πολύ ένα παιδί με το οποίο στον ακτιβισμό και στη διάσωση των ζώων, έτσι λίγο γιατί είμαι και λίγο... Ναι. Σε αρπάξει λίγο. Ναι, στις άκρες, ναι. Πάντου έχεις αρπάξει. Ναι. Σώζουμε ζώα και δεν αναφέρομαι μόνο σε σκυλιά, γατιά και πουλιά. Το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή. Χελώνες, δελφίνια, φώκες, χρόνια τώρα. Αυτό για όσους δεν μας γνωρίζουν και θέλουν να συστηθούμε. Και έχουν να κάνουν όλα αυτά και με όσα είπα προηγουμένως συνδέονται με τους κριτές του πληκτρολογίου. Α, ναι, του καναπέως. Ναι, και του κανα... ναι. Λοιπόν, και του όποιου καθίσματος. Λοιπόν, δεν έχουμε διατυμπανίσει, εντάξει, πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Νομίζω ότι έχουμε συμβάλει και με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο και σε ένα άλλο επίπεδο, προς τα πάνω, το οποίο αφορά στην ευζώια των ζώων εν γέννη. Γιατί όλα εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Εντάξει. Και όταν μπορείς, με όποιον τρόπο, το κάνεις, επηρεάζεις, ενημερώνεις, προωθείς. Γιατί ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, τώρα και οι πολιτικοί άνθρωποι είναι, αλλά δεν έχουν επαφή ο καθένας τους. Με όσους έχω εγώ ή με όσους έχεις εσύ ή με ξέρεις, πιο εξειδικευμένους χώρους. Ξαναλέω, σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και το μέτρο πρέπει να το έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και γνώση πριν να διατυπωθεί γνώμη. Και το μέτρο, όχι, όχι, όχι. Και το όριο πρέπει να το βάλουν οι άνθρωποι στις συμπεριφορές τους. Ναι. Όχι και είναι αυτές. Δεν βάζουμε όριο στην αγάπη μας προς τα ανήμπορα πλάσματα, αλλά πρέπει να βάλουμε όριο στις συμπεριφορές μας. Και όταν κρίνουμε κάποιον, να εξετάζουμε και τις προθέσεις του. Ναι, α, μπράβο. Και πάντα μετράει η πρόθεση. Ας πούμε πριν γυρίσεις να πεις να γράψεις τον άλλον, άπλωσες τα κουλά σου, εκεί λες και εσύ, έλα να σου πω που έχω απλώσει τα κουλά μου. Και λες, ας πούμε. Μπαίνεις σε μπαίνω σε πιο συγκεκριμένα και εκείνοι που, οι οποίοι να πάρουν το μήνυμα θα το πάρουν. Γιατί, όχι, δεν μπορείς να κανιβαλίσεις ανθρώπους. Και το έχουμε ζήσει πολλές φορές και τελικά και πρέπει, τα καλύτερα και όχι, όχι. Πολλά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Και είναι αυτό το οποίο σου είπα πριν. Νιώθω άβολα να πρέπει να βγαίνω και να δείχνω τι, πώς, τι έχεις κάνει. Ναι, και, τις περγαμινές. Αφού όμως κάποιοι αλλιώς δεν καταλαβαίνουν, το κάνεις και αυτό. Στρατό. Το λέω και το χρησιμοποιώ έτσι σαν παράδειγμα. Mm. Ο ανώτατος αξιωματικός, οπτικά δεν ξέρω χωρίς από τον απλό στρατιώτη. Τα γαλόνια. Ναι, εννοείς όταν είναι με την. Το δείχνεις με κάποιο τρόπο. Πρέπει να το δείξεις ποιος, με τη στολή σου, τα γαλόνια σου. Αυτό πρέπει να δείξεις για ποιο άλλο. Βγαίνεις λοιπόν με τα διάσημά σου και τα, α, και τα παράσημά σου. Ναι, και λες. Και λες όχι. Εγώ είμαι αρχηγός στο στρατό. Εντάξει, λοιπόν. Και ο άλλος κάθεται πίσω. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Αλλά ακριβώς δεν είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Και ο τελευταίος στρατιώτης να είναι ο άλλος, όταν έχει καλές προθέσεις και προσπαθεί να προσφέρει, του το αναγνωρίζεις. Άμα όμως, όσο μάλλον, αν είναι και ο επικεφαλής. Άμα θες να το... Είναι ωραίο όμως να λες να κάνουμε πόλεμο στην Ουκρανία ή να κάνει πόλεμο ο Πούτιν αυτά και να είσαι στη ζεστασία του καναπέζου και να σκέφτεσαι ποια παιδιά σκοτώνονται, πώς περνάνε μες στα χιόνια και τι βλέπουν τα ματάκια τους και με τι τραύματα τεράστια θα γυρίσουν όσοι επιζήσουν πίσω στη... στην υπόλοιπη τη ζωή σου. Από την άλλη, βέβαια, έτσι, δεν παραγνωρίζει προφανώς. Και να κρίνεις και να λες, α, όχι, ο ένας είναι καλός. Ξέρεις πώς το λέω. Τι. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ την ασφαλεία μου λέω, καλός ο Πούτιν, κακός ο Τραμπ και το αντίστροφο. Από την άλλη, δεν μπορείς όμως να πεις ότι ο πόλεμος γίνεται μόνο στα παιδιά των μαχών. Γίνεται και στα μετόπιστεν, γίνεται και αλλιώς. Ναι. Αλλά όταν κάποιος δίνει τη μάχη και μπαίνει μέσα στον πόλεμο και στο πεδίο της μάχης, και στα μετόπιστε,
σε κάτι τη υπερτερή από όλου του άλλου που είναι είτε εδώ είτε εκεί. Αυτό λοιπόν, είναι. Το αφήνουμε εδώ. Και αυτό θα έρθει να σου περιγράψει μετά τι έχει γίνει. Δεν θα είναι εσύ που θα έχει γίνει. Όχι. Όχι, κάποιο όμω μπορεί να είναι και στο πεδίο τη μαχή και μετά να είναι πίσω σε επιτελικό έργο ακριβώ γιατί. Λέει τώρα για του ενεργού, για του συμμετέχοντε σε έναν πόλεμο. Ναι. Για αυτού που είναι πιο έξω. Όχι, μιλάω για αυτού που είναι μέσα στον πόλεμο. Ναι. Και που μετά από το πεδίο της μάχης μπορεί να πάνε σε μια επιτελική θέση γιατί ακριβώς έχουν άλλη εμπειρία και πρέπει να συντονίσουν τη δράση. Κατάλαβες. Λοιπόν, γιατί για να πολεμήσεις εσύ εκεί πρέπει να συντονίσω κι εγώ από εδώ. Που έχω όχι, εγώ, εγώ όμως έχω πολεμήσει πριν. Υπάρχει και ο αρχηγός. Ναι, ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς είναι κρυπή του πρακτέρου. Mm. Ναι, και ξέρεις εκείνο το οποίο έχει και που είναι αστείο είναι να μου πεις εσύ, μα εγώ ξέρω καλύτερα από σένα γιατί πολεμώ εδώ. Χωρίς να ξέρεις όμως εσύ ότι εγώ έχω πολεμήσει ήδη εκεί πριν από εσένα. Ναι, τέλος πάντων. Όλα, όλα μπαίνουν στη θέση τους. Όλα, κοίτα, σου έχω πει εκατομμύρια φορές. Δεν ξέρω εκατομμύρια φορές. Πάρα πολλές φορές. Ότι τελικά όλα στο τέλος. Ότι τελικά όλα στο τέλος αποκαλύπτονται. Ναι. Και όλοι δικαιώνονται. Ναι, όσοι είναι. Η αδικημία. Ναι, βέβαια, από τον σίγουρο. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο. Αλλά ξέρεις, πρέπει να κάνουμε και εμείς τα πράγματα να συμβαίνουν, γιατί το να περιμένεις να συμβούν και από μόνο τους, έτσι είναι αθηνά και χειρακή. Λοιπόν, Μαρινέλα, άσε τις αμπελοφιλοσοφίες, λέει τώρα. Τα αμπελοφάσουλα. Αμπελοφιλοσοφία. Ναι, ναι, ναι. Τα άκουσα. Το αφήνω εδώ, γιατί δεν θέλουμε να το αφήσουμε εδώ. Να περάσουμε. Λοιπόν, τα τελευταία 10 λεπτά τα οποία μας έχουν απομείνει, νομίζω ότι θα ήταν έτσι καλό για να πούμε κάποια πιο ευχάριστα πράγματα, να πούμε και κάποια έτσι πιο θετικά, να πούμε ας πούμε για παραστάσεις, να τις θυμίσουμε, να πούμε, α, ναι, λυπάμαι διότι δεν κατάφερα να πάω να παρακολουθήσω την παράσταση ενός από τα παλαιότερα παιδιά της καρδιάς μου, το οποίο για μένα πάντα είναι παιδιά της καρδιάς μου, την Έλληνα τη Ραουζέου, σε μια εξαιρετική παράσταση, αλλά τελείωσε στη 19, στην οποία και έπαιζε, αλλά και συμμετείχε και στη σκηνοθεσία. Τι κρίμα. Ήθελα να πάω. Ελπίζω στην επόμενη δουλειά της και είμαι σίγουρη ότι θα είναι και σύντομα. Τα πέντε αφηγήματα, τα αφηγήματα, ναι. Εντάξει, θα το ήθελα πάρα πολύ, ούτως ή άλλως έχω κατά νου να κάνουμε μια συζήτηση με την Έλενα, γιατί με έναν τρόπο και η Έλενα, όπως και η Ερμήνα Γεράλδη, ξεκίνησαν πρώτα, ξέρεις, από πανεπιστημιακές σπουδές και μετά μεταπήδησαν στο πούμε και στο, για... ναι, στην ηθοποιία και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχουν μια άλλη προσέγγιση. Να πω ότι όμως, θα το πεις εσύ για το θέατρο Αλκμίνη. Όχι, θα το πεις εσύ, θα πω εγώ για μια άλλη, για κάτι άλλο. Η εξαιρετική παράσταση του Ιάκωβου του Μιλωνά, το Crazyland, το οποίο σκηνοθετεί κιόλας ο ίδιος, και έχει για βοηθό πάλι σκηνοθέτη την φίλη, την αγαπημένη μας την Τζέισι την Ιουκίεβιτς, την Αγγένεια. Είναι στο θέατρο Αλκμίνη, είναι μια ανατρεπτική κομμωδία μυστηρίου, να πάτε να τη δείτε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ακόμα δεν έχω πάει. Κοίτα, από 19 Οκτωβρίου. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είναι με τον Ιάκωβο τον Μιλωνά, με την Κατερίνα την Τσάβαλο και τη Ζαχαρένια Πίνη. Θα πάει νομίζω μέχρι Ιανουάριο, δεν θυμάμαι, μέχρι τα μέσα ή μέχρι τέλος, αυτό δεν θυμάμαι. Το είδα, κάτσε ένα λεπτό, μέχρι 12 Ιανουαρίου. Είναι κάθε Σάββατο στις 9.30 και κάθε Κυριακή στις 8.30. Το Φεβρουάριο θα ακολουθήσει η επόμενη παράσταση. Ναι. Επόμενο έργο, το οποίο βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία.
δεν θα πω περισσότερα, γιατί είναι απλουστικές πληροφορίες αυτές σήμερα, τις πήρα από τη Στυπικίδητς. Αλλά θα φέρουμε την ίδια να μας μιλήσει και αυτά, γιατί θα πούμε και άλλα πράγματα, ξέρετε εσείς. Όταν θα προγραμματιστεί άλλη παράσταση, θα φέρουμε την Τζέσι, όταν θα είναι ανακοινώσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν να το πούμε νωρίτερα, δεν μπορέσαμε. Επίσης, εγώ θέλω να πω για μία ταινία μικρού μήκους που λέγεται «Η Παρέτηση», η οποία προκρίθηκε για το φεστιβάλ ταινιών του Ναυπλίου που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, και σε αυτή την ταινία που είναι νέων δημιουργών συμμετέχουν με τον τρόπο τους η Καλλιόπη Μαρινάκη και η Έλενα Μαρινάκη. Ναι, αυτό θέλω να το πούμε. Του Ιωάννη Μαρινάκη και της Σοφίας Μαλιού. Ναι, με την Καλλιόπη έχουμε πει ότι θα κάνουμε και συνέντευξη. Δείτε πόσοι έχουν μαζευτεί και τέτοιο πράγμα δεν είναι. Ελπίζουμε να είμαστε καλά. Η Καλλιόπη είναι και μια εξαιρετική καστικός, να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι. Εξαιρετική όμως. Ιδέες. Όλα πολύ τάλεντα παιδιά. Και μουσικός και τραγουδίστρια του κλασικού τραγουδιού. Ναι. Είπα η καστικός, τώρα πρέπει να πω καλλιτέχνης. Τα πάντα. Ναι. Ένας τύπος, νταβιντσικός θα έλεγα, ξέρεις. Πολύ τεχνητή. Ναι. Πολύ πράγμα. Και σε επίπεδο θείας, ναι. Και θείας, λοιπόν, και τα λέμε. Ναι, γι' αυτό με αυτό είπαμε. Λοιπόν, και έχουμε πει να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Είδες πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγγράφονται μέσα στο πλαίσιο της τέχνης, το τάφ με κεφαλαίο, όπως είδαμε και την κρίτη. Μα όλα αυτά είναι πολύτιχα και ολιστικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τέχνη και αυτό θα κάνουμε εμείς από εδώ. Και θέλουμε πάρα πολύ την τέχνη της Φολεγάνδρου και εκ παραλλήλου. Και γι' αυτό θα το εξακτηνώσουμε όλο αυτό το θέμα παντού. Είναι αυτό η άλλη ματιά, η άλλη προσέγγιση. Και θα τα δούμε και με τους καλεσμένους. Μα θα μας τα πούνε εκείνοι. Ναι, δηλαδή έχουμε αφήσει πολλά ανοιχτά παράθυρα και έχουμε κάνει τώρα δύο δεν κάνουμε και κάποιες άλλες εκπομπές που έχουμε και κάνει τους, ναι, και έχουμε αφήσει αναμονές. Και σε εκκρεμότητα από πέρυσι σας έχουμε υποσχεθεί και με τον Σπύρο το βιβλίο και με τον Θανάση ναι, Θεμιάδη. Έχουμε πράγμα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε γιατί όχι και μόνο γιατί σας το υποσχεθήκαμε, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτά είναι ενδιαφέροντα και άκρως επίκαιρα. Μας ανοίγουν η τέχνη, ανοίγει ένα παράθυρο στην καλύτερη θέση του κόσμου. Εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και έτσι σας το καταθέτω. Και με την τέχνη διαλύονται και τα σκοτάδια της ψυχής. Οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο αιμονικοί. Όλα χρειάζονται. Οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και βλέπουν τον άλλο με πιο καθαρή ματιά, γιατί και οι ίδιοι αποκτούν πιο καθαρή ψυχή. Δεν ξέρω τώρα, πραγματικά νομίζω ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα το τεχνικό, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους του νησιού, γιατί και στην Πολύγανδρο έχουμε, ναι, έχουμε και εξαιρετικούς καλλιτέχνες, όχι επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της τέχνης. Βέβαια, από τύχη αγαθή, έχουμε έναν νεαρό καλλιτέχνη του νησιού μας εδώ. Είναι κολαπτόμενος, είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν και άλλες φορές, έτσι, τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Με τον οποίο θα δούμε τα πράγματα αλλιώς. Γιατί ξέρεις, μπαίνει και αψάδα της νιώτης, αλλά με την έννοια της ζέσης, της φλόγας, και αυτό το θέλουμε να το δούμε στην καλλιτεχνική δημιουργία. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν είναι μόνο εκτελεστής, έτσι, είναι και ο ίδιος δημιουργός, έτσι. Γράφει στίχους και μουσική, αυτό δεν το ξέρω καλά. Στίχους σίγουρα, σίγουρα, και επειδή γράφει και το είδος μουσικής που... Κι όμως έγραψε, ναι, έγραψε... Το τραγούδι, ναι, αυτό ήταν συγκλονιστικό. Είναι σε άλλα μονοπάτια του, είναι μας πάρα πολύ. Δηλαδή, με τόσο όσο πινελιές, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το παιδί μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα και να κάνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι σπουδάζει τώρα. Είχα λείψει εκεί κάτι τέτοια, ναι, γιατί είναι στο κόσμο. Αλλά κάποια στιγμή, τώρα θα το πω αυτό έτσι, είχε
χρησιμοποιήσει μια γλώσσα, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Να χτίζει ο βαριά. Ναι, είναι λίγο πιο. Και του λέω, αγαπητέ μου, γλυκιά, μπορείς να κάνεις τέχνη και χωρίς, δηλαδή και σε αυτό το είδος μουσικής, χωρίς τυποδοσία. Ναι. Το άκουσε, το έκανε. Δηλαδή, μάλλον το δούλεψε και όλο στο μυαλό του και το έκανε. Και μετά βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το αγούδι για τη δουλειά του. Όπου είναι συγκλονιστικό, δεν ξέρω αν μας το επιτρέψει να το παρουσιάσουμε όταν θα έρθει εδώ. Να το έχουμε φτιάξει και αυτό, αυτό θέλω να το δείτε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θέλω να το δείτε. Και επειδή, επειδή αυτήν την εκπομπή τη βλέπουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ξέρεις τι εννοώ, να το δείτε και να το προσέξετε αυτό το παιδί, γιατί αυτό το παιδί, εγώ είμαι σίγουρη ότι έχει μέλλον, γιατί έχει και παρελθόν οικογενειακό, έχει ρίζα, και από τη μαμά του, ναι. Αλλά έχει και παρόν, γιατί έχει μία έτσι πολύ ήχηρη παρουσία. Έστω και αν τα δρόμενα στο νησί μας είχαν πιο τοπικό χαρακτήρα και δεν είχαν έτσι μια, ένα άλλο περίβλημα, το αξίζει όμως να βρεθεί σε εκδηλώσεις, να το πω, σε δρόμενα καλλιτεχνικά με άλλο περίβλημα και εξακτήνωση. Θα κάνουμε τι μπορούμε και εμείς αυτό. Έχει μόνο το δρόμο του πυρομανής. Πυρομανής νομίζω, ναι. Αλλά αυτό το πείτε μου της καρδιάς σου, γιατί είναι αγγλική το παιδί. Έτσι, από πού, πώς λέγεται το τραγούδι, να πείτε να το ακούσετε. Ναι, αυτό, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Νομίζω πυρομανής, ναι. Αλλά είναι... Ναι, το γράμμα λέει. Το γράμμα, ναι. Είναι η φωτιά της ψυχής του αυτό του παιδιού, έτσι. Ναι. Είναι η μανία. Αν έβγαινε πριν από 9 μήνες, είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Ακούστε το, λέγεται το γράμμα. Δεν θα το παίξουμε γιατί έχει γραμματικά δικαιώματα. Θα έρθει ο ίδιος και θα μας επιτρέψει να σας το δείξουμε εδώ. Θέλουμε να έρθει εδώ. Αν και εγώ θα ήθελα να γίνει κάποιο αλλιώ, έχουμε πει πώ θέλω να γίνει με τον Κωνσταντίνο. Και μετά. Έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το. Αυτό. Που έχει γυρίσει για το αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι σωστό όπως τη φωτιά. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, δείτε το. Δηλαδή, αλλά... ακόμη και η σύλληψη, ο στίχος, η ερμηνεία, ναι. Η σύλληψη. Το βίντεο κλιπ. Γιατί και το βίντεο κλιπ το παιδί δεν είναι επαγγελματίας, το φτιάχνει μόνο του. Όλα αυτό. Αυτό δεν είμαι σίγουρη εγώ γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω γιατί αν είναι άλλο. Έχει σκηνοθέτη. Αλήθεια δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δικό του. Αν κάνουμε λάθος, συγχωρήστε μας, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο όμως. Όσοι από εσάς έχετε χάσει δικούς σας ανθρώπους, θα σας αγγίξει. Προετοιμαστείτε. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το παιδί έχει κάτι. Λοιπόν, ένα γλυκό. Έχω βγει πάλι το πλάνο, γιατί δεν μου το λες. Τελειώνουμε, φεύγεις. Ξέρεις. Ναι, τελειώνουμε, φεύγεις. Ναι. Οπότε ναι, φεύγεις με διακριτικό τρόπο. Λέγει να πείσω να κάνω μόνο φώνηση. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι τηλεοπτικός τύπος. Είμαι επικοινωνιακός, αλλά όχι τηλεοπτικός. Λοιπόν, τίποτα, εδώ θα τα πείσω και θα πω ότι α, έχουμε και άλλους σημαντικούς. Δηλαδή, η Φωλέγανδρος έχει και το Θανάση τον Άγνα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια ανακεφαλαιωτική εκπομπή απόψε. Και δεν αλείπεσε εσύ. Επιστροφή. Πρώτη φορά που το. Επιστροφές, καταστροφές. Ναι. Τις επιστροφές μόνο έχουμε. Τι καταστροφές να έχουν. Δεν το κάνω εμεί. Όχι, γιατί κοιτάξτε, θα μπορούσα κάλλιστα να το κάνω εγώ, γιατί είμαι επιρρεπή. Αφού ότι το είδα, νόμιζα ότι το έχεις κάνει εσύ και πώς το έκανε. Αφού δεν έχει κάνει. Είσαι κλειά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι απόψε θέλουμε πάρα πολύ να έρθουμε να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας, γιατί είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα με δυσάρεστα γεγονότα από το περασμένο Σάββατο και εξής. Ναι. Ναι. Εντάξει, τέλος καλό όλα καλά. Τώρα, τέλος καλό. Καλό δεν είναι. Της εβδομάδας. Δεν είναι όλα καλά, ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, γιατί έχει συνέχεια ακόμη, αλλά φάγαμε πολύ πίσω ναι. Την εβδομάδα και ήταν λίγο. Αλλά δύσκολο. Εάν θα πρέπει εγώ να. Εγώ, ξέρετε, το γυράσκω αίρι δασκόμενο. Εγώ το βίωσα για άλλη μια φορά, το γνωρίζω. Ναι. Πήρα άλλο ένα μάθημα ζωή. Μην εμπιστεύει εύκολα ανθρώπου του οποίου δεν γνωρίζει. Για την ακρίβεια, ένα μάθημα το οποίο
μας έχει μάθει η μητέρα μας, ο παπάς μας είναι περισσότερο της αγιογραφίας. Λοιπόν, αλλά και κάτι το οποίο λέει η γιαγιά μας, μάλλον ο παππούς μας, και μας το, αυτό μας το είπε ο πατέρας μας, από τη, από τον, ότι το έλεγε ο παππούς μας, ότι στον πόη σου πολλούς, στη γνώμη σου κανένας. Ή λίγους, τέλος πάντων. Οπότε, να προσέχετε, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να πρέπει να προσέχουμε που τίνουμε χείρα βοηθείας. Γιατί μπορεί να σου ζητάνε δάχτυλο, όχι και αυτό μου το έχουν πει. Να σου ζητάνε δάχτυλο, να τους δίνεις χέρι, μάνα, και να σου τρώνε όλο το χέρι μέχρι τον ώμο. Το χειρότερο είναι να μην σου το ζητάνε, να το δίνεις και να σου το τρώνε, μάλλον και να σε τρώνε ολόκληρο, ή τουλάχιστον να προσπαθούν. Θα τα αφήσουμε εδώ. Θα τα αφήσουμε εδώ, γιατί μέρες που έρχονται, Μαρίνα, θα μπούμε κι εμείς εορτάσεις. Ναι, καλά, ο Νοέμβρης έχει πολλές γιορτές. Μεθαύριο είναι η Κατερίνα, Στέλνης, Στυλιανή. Ένα λεπτό. Να ευχηθούμε, Μαρίνα, γιατί εμείς... Θα τα πούμε και εόρτια, θα τα πούμε μετά εόρτια. Ένα μήντα πρωί, δεν είναι γενέθλια που καταβάλουμε. Θα πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στις Κατερίνες και στην Κατερίνα μας, ιδιαίτερος. Ναι, να το πούμε. Στο πολύ γρήγορο. Στο Καταρινάκι μας, να το χαιρόμαστε, να είναι γερό, να είναι ευτυχισμένο. Ναι, να πούμε ότι μιλάμε για την Κατερίνα την Καλατζοπούλ, την έχετε δει πολλές φορές. Θα τη δείτε ακόμα περισσότερες. Άντε να βγουν τα βίντεο θερματικής, άντε να τελειώσουν τα φιλμάκια αυτά να πούμε. Τώρα έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Α, να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στη μαμά Ειρήνη, δηλαδή να το βλέπεις. Τι να πιστέψω στο κακό μα. Είχε ένα ατυχηματάκι προς το ποδαράκι της και περαστικά και γρήγορα. Τάχιστα. Τι να κάνουμε τώρα, να βγάλουμε τις πασχαλινές πίτες για τα Χριστούγεννα. Οι Στυλιανοί Στέλες γιορτάζουν την Τρίτη. Και... Έτσι και το μάτι του συζύγου. Και στην αγαπητή Στέλλα την Βερτινάκη, την άλλη σπουδαία φίλη μας της εκπομπής. Ναι, βεβαίως. Και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες αυτές τις μέρες και το αγιατρένει μετά θα το προλάβουν. Ναι, 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 βέβαια. Να πω ότι... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι μία φίλη μας από την Κρήτη, Τσίκια. Γιατί είπαμε για... Λοιπόν, κινείται... Πρόσεξε. Στο ίδιο πλαίσιο, με έναν τρόπο, όπως και η Κυριακή Υδράκου. Λοιπόν, και εκείνη είναι ποιήτρια, δηλαδή είναι δύο ποιήτριες φίλες εκπομπής, οι οποίες βαδίζουν σε αυτό το μονοπάτι. Θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή για τη Στέλλα την Περτινάκη, σήμερα δεν θέλουμε να το πάρουμε όλα μαζί. Ήταν για την Κυριακή Υδράκου, την βράβευσή της. Δύο έξοχες ποιήτριες και έτσι και ωραίες γυναίκες με κάθε έννοια, μάλλον δύο ωραίοι άνθρωποι να το πω καλύτερα, με κάθε έννοια και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μαζί της μια συνομιλία, το λέω τώρα από εδώ, δεν να έχω επικοινωνήσει το... Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε σε εκκρεμότητα και με την κυρία Δεκούλου, την αντιδήμαρχο, έχουμε να πάμε για τα... Ναι. Ήθελα να το πείσω έτσι για τη φιλοζωική δράση. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά για να συστηθούμε και με αυτόν τον τρόπο πάλι, Λοιπόν, τι να πω, πρέπει να δούμε τα διαπιστευτήριά μας. Όχι, δεν θες να λέμε τίποτα. Ναι. Να πούμε καληνύχτα. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους. Να καληνύχθεις ο πρώτη και να κλείσεις εσύ. Ναι, το κάνεις και καλύτερα. Λοιπόν, από εμένα, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα μέχρι να ξανανταμώσουμε και εύχομαι να ξανανταμώσουμε την άλλη Παρασκευή, εν ειρήνη, με κάθε έννοια. Να έχουμε όλα πάει λίγο καλύτερα. Έστω και το λίγο είναι αρκετό. Ναι, εγώ θέλω να πω κάθε εβδομάδα να πηγαίνει λίγο καλύτερα, στο είχα πάρει όλα καλά. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι το εν ειρήνη και με αγάπη
Και κάθε βράδυ, καθένας από εμάς, ας ζητάει συγγνώμη νοερά σε όποιον έχει αδικήσει, ή θελημένα ή έστω και άθελά του. Και εγώ πάντα πιστεύω ότι κάποιος άλλος υπάρχει εκεί και κρίνει. Και αν δεν το λένε Θεό και το λένε σύμπαν, μοίρα, τύχη, ζωή, πείτε το όπως θέλετε. Ναι. Όλα έρχονται μπροστά μας και τα βρίσκουμε. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Ακόμα και ενεργειακά να το δούμε. Όλα έτσι είναι. Φυσικά. Η ενέργεια, με την ενέργεια, λοιπόν. Θα από εμένα, καλή σας νύχτα και στο επανειδή. Και από μένα καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.